Εγώ δεν έχω τελειώνει, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν έχω προστάτες στην νομεκλατούρα και στα ΜΟΜΟΕ. Είμαι μόνος μου. Δεν έχω κανένα κόμμα μου και κανένα κέντρο εξουσίας να με στηρίζει. Γι' αυτό τραβάω αυτά που τραβάω. Αλλά η εξυπηρέτηση πολιτικών και προσωπικών σκοπιμοτήτων εις βάρος της μοίρας ενός ανθρώπου έχει και αυτή τα ωριά της. Κάποιοι στην κυβέρνηση θεωρούν ότι διασύροντας έναν άνθρωπο που σε σημαντικό βαθμό συμβόλησε την προηγούμενη κυβέρνηση, θα μπορέσουν να εξηλαιωθούν στην κοινωνία. Θα μπορέσουν να την κάνουν να ξεχάσει το γεγονός ότι εφαρμόζουν σήμερα αναγκαστικά σε πιο σκληρή εκδοχή αυτά που μέχρι τις περσινές εκλογές κατήγγυλαν. Θα το βρουν μπροστά τους. Κάποιοι στην αντιπολίτευση προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο με παραμύθια, όπως ότι αν είχε αξιοποιηθεί η λίστα Λαγκάρντ, δεν θα είχε χρειαστεί να κοπούν μισθοί και συντάξεις. Και υφαίνουν απίστευτες θεωρίες συνωμοσίας και συγκάλυψης. Φτάνει πια με αυτή την υποκρισία, ο κόσμος έχει καταλάβει. Και βέβαια και αυτό είναι για μένα το χειρότερο. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι ο μόνος δρόμος για την προσωπική τους διάσωση είναι να συκοφαντήσουν και να καταστρέψουν τους προκατόχους τους στην κυβέρνηση και στο κόμμα. Μεγάλο λάθος. Κανείς δεν δικαιώθηκε απλώς καίγοντας τους άλλους. Αυτό είναι μικρότητα και αμοραλισμός, δεν είναι ηγεσία. Ο κύριος Βενιζέλος πριν μερικές μέρες είχε το θράσος να με αναφέρει στην ίδια πρόταση, ταυτίζοντάς με τον κύριο Τσοχατζόπουλο, ως βάρος που δεν μπορεί να κουβαλάει. Δεν ήμουν όμως εγώ αυτός που υπερασπίστηκε στη Βουλή τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Κύριος Βενιζέλος ήταν. Και εγώ ήμουν αυτός ο οποίος πέρασε τη φορολογία με τα 15% στις offshore, με βάση την οποία είναι σήμερα ο κύριος Τσοχατζόπουλος στα δικαστήρια. Πολιτικό παιχνίδι είναι δυστυχώς αυτό που παίζεται σήμερα σε αυτήν την αίθουσα. Στις πλάτες ενός ανθρώπου και όλοι εδώ μέσα το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό συμβαίνει. Μόνο πόσο και αν βολεύει η δική μου εξόντωση, δεν είμαι βολική περίπτωση. Δεν έχω σκιές στη ζωή μου. Δεν έχω δώσει δικαιώματα σε θέματα διαφάνειας. Δεν έχω κάνει ούτε μισό ρουσφέτη. Δεν είχα παρεδώσει. Δεν προσπορίστηκα ποτέ τίποτα. Δεν έχω δυσθεώρητο ποθενέσχες, μόνο χρέη έχω. Από αυτή την άποψη δεν είμαι βολική περίπτωση. Γιατί πρέπει να πιστεί και ο κόσμος για αυτό το οποίο πάτε να κάνετε. Προτίμησα πάντα την ακεραιότητα και ας έχω χρέη. Και την τιμή και η υπόλοιψή μου θα την υπερασπιστώ μέχρι τέλους. Και για ένα πρόσθετο λόγο. Γιατί θεωρώ ότι η μάχη αυτή δεν αφορά μόνο εμένα προσωπικά. Εν τέλει, θίγει ζητήματα δημοκρατίας στη χώρα μας. Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφάνειας και ευνομίας. Αυτά σας ζητώ να θυμάστε όταν ψηφίσετε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.